Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τελικά, κυρίες και κύριοι, και αφού πρώτα πέρασαν από τα 40 κύματα των αγώνων των εργαζομένων της πόλης, οι επίμονες προσπάθειες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ιδιωτικοποιήσουν το λιμάνι τελεσφόρησαν το 2018. Αφού ήταν η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που με τον νόμο 4522 παραχώρησε σε ιδιωτικό επιχειρηματικό σχήμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2051, έναντι 200 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, το 2022, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την πρώτη τροποποίηση αυτής της σύμβασης, έδωσε την πρώτη παράταση. Με τη σημερινή τροποποίηση χορηγείται η δεύτερη παράταση στα έργα ανακαίνησης του εμβληματικού κτηρίου του παλιού Τελωνίου στο λιμάνι. Το 2023 τροποποίησε για δεύτερη φορά την αρχική σύμβαση παραχώρησης, το σημείο εκείνο που αφορά ειδικά στους χώρους και τις υποδομές του Προβλήτα 1. Και σήμερα, κάθε χρόνο και μια τροποποίηση δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία φέρνει την τρίτη μέσα σε 3 χρόνια τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του 2018, προκειμένου να δώσει μια πενταετή χρονική παράταση διευκολυντική του παραχωρησιούχου εταιρικού σχήματος, που έχει στα χέρια του βέβαια το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις επενδυτικές του υποχρεώσεις, τις οποίες και είχε αναλάβει με την αρχική σύμβαση. Καταρχάς, εδώ, θα πρέπει όλοι όσοι διαφημίζατε και διαφημίζετε τις γρήγορες τάχα ταχύτητες της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας να μας εξηγήσετε. Τι απέγιναν άραγε αυτές οι ταχύτητες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και αρχίσατε και δίνετε παρατάσεις τη μια μετά την άλλη. Μπορεί βέβαια η εταιρεία που πήρε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να μην βιάζεται και πολύ για να υλοποιήσει τις επενδυτικές της δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη σύμβαση, τα κέρδη της όμως αυξάνονται ταχύτατα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΦ, προχθές στην Επιτροπή της Βουλής, έκανε λόγο για χρονιά ορόσημο το 2023, καθώς αυξήθηκε, όπως μας είπε, κατά 47% ο κύκλος εργασιών, άρα και τα κέρδη του ομίλου που έχει τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης. Ο δε εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατέχει το 7% των μετοχών του ιδιωτικοποιημένου Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ για την απολύτως ικανοποιητική λειτουργία της σύμβασης και για τα εξαιρετικά, όπως είπε, οικονομικά της αποτελέσματα. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καθώς αποδεικνύεται από την πρώτη στιγμή ότι τόσο η αρχική σύμβαση όσο και οι επόμενες τροποποιήσεις της υπαγορεύονται και υπηρετούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ουδεμία βεβαίως σχέση έχουν με τις ανάγκες του λαού, τις οποίες στην ουσία υπονομεύουν. Αυτός είναι και ο λόγος, κυρίες και κύριοι, φυσικά, της καταψήφισής τους αυτών των συμβάσεων στη Βουλή από το ΚΚΕ καθαρά και ξάστερα. Την ίδια ώρα που όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις εδώ της αστικής αντιπολίτευσης θολώνουν τα νερά, τα μασάνε και διαρκώς επιφυλάσσονται μέχρι και σήμερα στην Ολομέλεια για τη στάση τους, επιφυλάσσονται ακόμα και τώρα. Καθώς βλέπετε, η καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κέρδη των ομίλων είναι για όλους σας το ιερό σας δισκοπότηρο, για όλους σας, πλην ΚΚΕ. Μάλιστα, η κυβέρνηση παίρνει την πάσα από τη ρηχή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων και ανταπαντά με νόημα ότι οι παρατάσεις, λέει, που τώρα δίνονται προβλέπονταν από την αρχική ακόμα σύμβαση που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε ρηχή την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρεί βέβαια ανεκτή, όπως δήλωσε, την παράταση, όπως και του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης και λίγο πολύ των υπολείπων, γιατί αυτή η κριτική τελικά αθωώνει, βγάζει λάδι τον επιχειρηματικό όμιλο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης για τη μη τήρηση
των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αυτό γίνεται στο τέλος. Πώς όμως αιτιολογείται η παράταση που ζήτησε και αμέσως πήρε βέβαια ο παραχωρησιούχος επιχειρηματικός όμιλος του λιμανίου της Θεσσαλονίκης? Πρώτα-πρώτα με το ότι παράταση, λέει, ζήτησε και πήρε και η Κόσκο στον Πειραιά, δεκαετή μάλιστα, οπότε γιατί όχι και μια πενταετής παράταση στον ιδιωτικό οργανισμό της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια αξιοποιείται ως πρόσχημα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αδειοδοτήσεις. Οι κύριοι όμως λόγοι που προβάλλονται είναι η διεθνής κρίση, πότε του COVID, πότε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πότε η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, αλλά αν είναι έτσι, τότε για ποιο ακριβώς επιχειρηματικό επενδυτικό ρίσκο μας μιλάτε συνέχεια? Πού είναι αυτό το ρίσκο, πού βρίσκεται? Το ρίσκο είναι πάντα για τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες και ποτέ για τους μεγάλους που ό,τι ζητήσουν από το κράτος τους, γιατί δικό τους είναι, το έχουν στο πιάτο από τις κυβερνήσεις. Όπως ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης στα λιμάνια και παντού, οι οποίες κόβονται και ράβονται κάθε φορά στα μέτρα της κερδοφορίας του λεγόμενου επενδυτή ιδιώτη. Και αυτό ισχύει και όταν υπογράφονται αρχικά, αλλά και στη συνέχεια όταν αυτές τροποποιούνται όπως τώρα, προσαρμοζόμενες σε αυτή την μεταβαλλόμενη διαρκώς οικονομική καπιταλιστική ζούγκλα. Ας δούμε λοιπόν τη σημερινή τρίτη τροποποίηση της Σύμβασης του 18, που εξακολουθεί βεβαίως να έχει ως οδηγό τα συμφέροντα της εταιρείας που κατέχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2051. Καταρχάς, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Βουλής, με τη σημερινή τροποποίηση, η Βουλή τα λέει, προκαλείται ενδεχόμενη μείωση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Αλλά γι' αυτό, όπως βλέπουμε, καθόλου μα καθόλου δε χολοσκάει η κυβέρνηση, που ανενδίαστα λέει ότι θα τα αναπληρώσει αυτά, τα απολεσθέντα έσοδα, από άλλες πηγές. Από το λαό δηλαδή. Την ίδια στιγμή όμως, αυτή τη μείωση των κρατικών εσόδων την επικαλείται η κυβέρνηση όταν απεσματικά αρνείται τη φορολογική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων. Δίνεται λοιπόν με την τροποποίηση της σύμβασης σήμερα μια πενταετής παράταση. Στην αρχική επενδυτική περίοδο, η οποία από το 2026 η λήξη της μεταφέρεται στο 2031, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχικές υποχρεωτικές επενδύσεις, και στην προθεσμία στην οποία υποχρεούται ο επενδυτής να προχωρήσει στην επίτευξη ετήσιου στόχου διακίνησης εμπορευμάτων. Πρόθυμο λοιπόν το κράτος να ικανοποιεί τις επιθυμίες των ιδιωτών που μπορούν να καθυστερούν για όσο καιρό θέλουν τις όποιες επενδύσεις για τις οποίες μάλιστα έχουν και δεσμευτεί με συμβάσεις. Τα προσχήματα, όπως είπαμε, τα βρίσκουν εύκολα, πότε ο COVID, πότε το ΣΤΕ και ούτω καθεξής. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη γενναία παράταση που παίρνει ο ιδιοκτήτης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για τα έργα 160 εκατομμυρίων που αν και υποχρεωμένος δεν τα έκανε, οι ρήτρες, με βάση την τροποποίηση, γίνονται ακόμα πιο ευνοϊκές για τον ιδιώτη και όχι για το κράτος. Και με νέες μάλιστα παρατάσεις, αν δεν ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική και οδική διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Χαμένος λοιπόν, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι πάντα ο λαός, ο οποίος και πληρώνει αυτά τα έργα με μεγαλύτερο κόστος και αυξημένο προϋπολογισμό, και πάντα κερδισμένοι φυσικά οι επενδυτές, οι μεγαλοεργολάβοι, είτε πραγματοποιούν αυτά τα έργα, αλλά είτε και δεν τα πραγματοποιούν, όπως αποδείχθηκε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, με πολλά ακόμα παραδείγματα γαλαντομίας του ελληνικού κράτους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Υπάρχουν έργα, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν υλοποιούνται στις συμφωνημένες ημερομηνίες, αλλά παρόλα αυτά οι επενδυτές αποζημιώνονται, όπως έγινε πρόσφατα με την πεντάμινη παράταση του flyover, καθώς δέχτηκε το κράτος αμέσως ότι οφείλεται σε υπηρετιότητα του δημοσίου, κάτι που έφερε βέβαια και την αποζημίωση του εργολάβου με κάποια εκατομμύρια.
ή το μετρό που ξεκίνησε το 2006 παρακαλώ, πριν 18 ολόκληρα χρόνια, με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου αρχικά, και θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι την παράτασή του, μέχρι την παράδοσή του. Για να μην θυμίσουμε και εκείνη την περιβόητη υποθαλάσσια αρτηρία Φάντασμα, για την οποία η κοινοπραξία εισέπραξε 85 ζεστά εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, χωρίς να έχει ρίξει ούτε μία φτιαριά, ούτε μία. Πριν προχωρήσουμε, χρειάζεται να διευκρινίσουμε το εξής σε σχέση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης, τον καπιταλιστικό δηλαδή, η αντικειμενικά αναγκαία κατασκευή του έκτου προβλήτα και η συνεπαγόμενη αναβάθμιση του λιμανιού της πόλης δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της πόλης, του λαού της πόλης και της περιοχής. Δεν προβλέπει, δείτε, δεν προβλέπει καν, δεν την προβλέπει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά. Και βεβαίως αυτή η κατασκευή δεν σημαίνει καθόλου, και η σύμβαση δεν σημαίνει καθόλου και αναβάθμιση των εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων του λιμανιού, παρά μόνο αναβάθμιση των κερδών, όπως βλέπουμε, των επιχειρηματιών. Ενώ λοιπόν καθυστερούν οι επενδύσεις του ιδιώτη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι τα πιο κερδοφόρα κομμάτια του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αυτά αναπτύσσονται. Στην κρουαζιέρα, παραδείγματος χάρη, που φτάνει το ρεκόρ των 5.500 πλοίων, με 6 εκατομμύρια επιβάτες παρακαλώ στα ελληνικά λιμάνια για τη χρονιά που, στη χρονιά που είμαστε, το 24, οι επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη για την κρουαζιέρα ειδικά συνεχίζονται και έχουν ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ από το 2018, με ανάπτυξη και των υποδομών για την καλύτερη οργάνωση του λιμανιού, για να μπορούν να δένουν τα πλωτά μεγαθύρια και να πηγαίνουν οι δημαρχαίοι εκεί και να τα υποδέχονται εν χορδές και οργάνεις, και του εξοπλισμού και της εξειδίκευσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Το ίδιο και με το μεταφορικό έργο, που η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξάνεται, δεν μειώνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή η αύξηση της διακίνησης δεν έχει συνοδευτεί με αύξηση ή με προσλήψεις των εργαζομένων. Αντίθετα, οι εργολαβίες είναι αυτές που ενισχύονται. Οι μηνιαίες, οι ημερήσιες συμβάσεις εργασίας, η εντατικοποίηση, οι υπερορίες, η μη αναβάθμιση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εργατικών ατυχημάτων, τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι συμβαίνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και πώς, αλήθεια, λέμε πώς, αναρωτιόμαστε πώς θα υλοποιηθεί η πρόβλεψη της σύμβασης για αύξηση της διακίνησης των φορτίων μέχρι και 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, λέει εδώ η σύμβαση, χωρίς μαζικές προσλήψεις εργαζομένων, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, λέμε εμείς, με την ανάλογη εκπαίδευσή τους, με όλα τα μέτρα προστασίας, ασφάλειας, όταν δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά στη σύμβαση, κάποια σχετική πρόβλεψη και υποχρέωση του παραχωρησιούχου. Οι αστικές κυβερνήσεις όμως, και αυτοί βεβαίως, δεν δίνουν μονάχα βολικές παρατάσεις στους ομίλους των λιμανιών. Προσφέρουν και άλλα δωράκια στους παραχωρησιούχους επιχειρηματίες, ιδιώτες. Ενώ γενικά ισχύει ότι υπάρχει απόρριψη, σιωπηρή απόρριψη, όταν περνάει άπρακτη μία τρίμηνη προθεσμία και ένας κρατικός φορέας δεν έχει αποφασίσει σχετικά για ένα θέμα, για τους ιδιοκτήτες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ισχύει το αντίθετο. Πέρασαν 3 μήνες και δεν αποφάσισε μια κρατική υπηρεσία για ένα αίτημά τους. Αυτό θα θεωρείται έγκριση, σιωπηρή έγκριση. Και σκεφτείτε τώρα εσείς, σκεφτείτε, με τη μεγάλη υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και με τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις, τι έχει να γίνει. Σύμφωνα δε με το δεύτερο άρθρο αυτής της σύμβασης της σημερινής, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής αυτής της διάταξης, της σιωπηρής έγκρισης δηλαδή, σε κάθε τροποποίηση, λέει, έργου που εκτελείται από τον ΟΛΘ ή για λογαριασμό του ΟΛΘ. Και όλο αυτό αιτιολογείται από την κυβέρνηση ως μια ευέλικτη, όπως πάντα, διαδικασία τροποποιήσεων οριστικών μελετών
που εφαρμόζεται και στην περίπτωση του λιμένος Πειραιός, μάλιστα. Αν αυτή η έγκριση σιωπηρή και χωρίς τον παραμικρό έλεγχο αφορά όμως σε ένα τεχνικό έργο, τότε για πείτε μας, διακυβεύονται ή όχι οι όροι ασφάλειας ενός τεχνικού έργου και μάλιστα μέσα στο λιμάνι? Και πώς μπορούμε να ξεχάσουμε τον άδικο χαμό του λιμενεργάτη Δημήτρη Δαγκλή στους προβλήτες της Κόσκο στον Πειραιά πριν 3 χρόνια. Είναι άραγε άσχετο αυτό το εργοδοτικό έγκλημα με νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιου είδους? Τελικά όλες οι κυβερνήσεις με την βοήθεια και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων δεν υλοποιούν παρά τη γνωστή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση των μεταφορών, άρα και των λιμανιών. Φυσικά αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης έχει μια πολυτυπία και υπάρχουν πολλές μορφές παραχώρησης, με κειμενόμενο ακόμα και το ποσοστό συμμετοχής του αστικού κράτους στη μετοχική σύνθεση των λιμενικών ανώνυμων εταιριών. Έτσι το κράτος αλλού μπορεί να επιλέγει για τον εαυτό του ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών, όπως στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, και αλλού, όπως στην Αλεξανδρούπολη, να κρατά το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο για λογαριασμό του. Παντού και πάντα όμως οι κρατικές ρυθμίσεις ενός αστικού κράτους θεσπίζονται προκειμένου κατά κύριο λόγο να στηρίζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, και αυτός είναι ο λόγος που οι λιμενικές ανώνυμες εταιρείες, κρατικές ή μη, απαιτούν εργατική δύναμη φθηνή και εμπορευματοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου. Έτσι και στη Θεσσαλονίκη, με τη φροντίδα, όπως είπαμε, της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ιδιοκτήτης του λιμανιού απέτησε και πήρε τελικά το 2018 το λιμάνι καθαρό, πεντακάθαρο και απαλλαγμένο από υποχρεώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της πόλης, με αντάλλαγμα μια δήθεν ελεύθερη πρόσβαση του λαού στον πρώτο προβλήτα του λιμανιού, η οποία βεβαίως είχε ήδη συνέβαινε στην πραγματικότητα με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώτου προβλήτα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης. Στον ίδιο όμως προβλήτα 1, προσέξτε, προβλεπόταν και προβλέπονται και λειτουργούν και άλλες λιμενικές δραστηριότητες, όπως ο ελιμενισμός των τεράστιων κρουαζερόπλοιων, και μελλοντικά προβλέπεται ακόμα και η λειτουργία υδατοδρόμιου. Δεν τη λες λοιπόν και τόσο ελεύθερη, αυτήν την πρόσβαση του λαού στον προβλήτα 1. Εν τω μεταξύ, ο παραχωρησιούχος όχι μόνο καθίσταται πραγματικά το ουσιαστικό αφεντικό, το πραγματικό, αφού τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο λιμάνι χωρίς τη δική του συνένεση, και ας παραμένει το λιμάνι στην ψηλή κυριότητα, όπως λέτε, του δημοσίου, αλλά υπάρχει και η πρόβλεψη για παραχώρηση και επιπλέον εκτάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού προς τον παραχωρησιούχο. Πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση, και κλείνω σιγά σιγά κύριε Πρόεδρε, ο οποίος υλοποιεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και εν προκειμένου υπηρετεί βεβαίως και εντάσσεται αλίμονο στους σχεδιασμούς του εγχώριου κεφαλαίου για τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης και της χώρας σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Εξυπηρετεί όμως, και χρειάζεται εδώ προσοχή, εξυπηρετεί και τους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για τον γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, σχεδιασμούς βεβαίως που πυροδοτούν και εντάσεις στην περιοχή της Βαλκανικής, όπως βλέπουμε. Και για την γεωπολιτική αυτή διάσταση είναι που αγωνιά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Και ήδη το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται εντατικά, μάλιστα, για τις στρατιωτικές ανάγκες των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Κάθε λίγο και λιγάκι ένα καράβι ξεφορτώνει πολεμικό υλικό για την Ανατολική Ευρώπη. Όλος αυτός ο πυρετός της δράσης λοιπόν στο λιμάνι φέρνει τεράστια κέρδη για τους επιχειρηματίες, αλλά όχι για τους εργαζόμενους. Και το ερώτημα βεβαίως είναι το εξής: αν μπορούν αυτά τα λιμάνια, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα και οι υποδομές, και με αυτό θα κλείσω το ερώτημα κύριε Πρόεδρε, να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες, τις λαϊκές οικογένειες, με σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, να γίνουν μοχλός κοινωνικής, πολιτιστικής ανάπτυξης για το λαό της περιοχής και τη σύνδεσή του
με τους λαούς των γύρω χώρων. Φυσικά και μπορούν να γίνουν, λέμε εμείς, φυσικά. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο που υιοθετούν τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις, εφόσον μπορούν να γίνουν, εφόσον η αξιοποίησή τους θα γίνει για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τις ανάγκες των λίγων, των κερδών των καπιταλιστών. Μονάχα από γι' αυτό χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να πάρει το τιμόνι της εξουσίας, να σχεδιάσει, να οργανώσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή, θέτοντας την στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, των αναγκών της κοινωνίας και όχι των κερδών. Σοσιαλισμό το λέμε αυτό, για όσους δεν ξέρουν, και είναι ό,τι πιο αναγκαίο και ό,τι πιο όριμο στη βάρβαρη εποχή που ζούμε. Εν κατακλείδη, όπως καταψηφίσαμε την αρχική σύμβαση, την πρώτη και τη δεύτερη τροποποίηση, έτσι καταψηφίζουμε και τη σημερινή τροποποίησή της. Σας ευχαριστώ.